Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Άρη Καρακούση. Μ' αρέσει πάντα το λέω για πρόεδρο του ΠΑΟΚ αυτό. Τι κάνετε? Αριστείτε. Καλό μεσημέρι. Με γιώτα. Με γιώτα. Είστε καλά. Είστε καλά. Πολύ καλά εσείς. Είστε πιο... Σας έχω πει, σας το έχω πει αν και αριανός, ότι είστε από τους πιο καλοντημένους προέδρους. Σίγουρα στον μπάσκετ το πιο καλοντημένος. Στη Λάτος. Σας συναγωνίζετε λίγο. Καλά, καλά. Σας συναγωνίζετε λίγο Καρυπίδη στο ποδόσφαιρο. Φοράτε τα ίδια παντελόνια και τα λοιπά. Έχω προσέξει. Δεν ξέρω αν ψωνίζετε και από τα ίδιο μέρος, αλλά στον μπάσκετ. Α, αλλάξατε. Εντάξει. Στον μπάσκετ είστε με διαφορά ο καλύτερος. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Πάει ωραία η ομάδα. Τα οικονομικά μας πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι και αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί να μην είμαστε καλά? Ωραία. Κουνιόμαστε και πάλι λίγο, παιδιά. Καλησπέρα και στον πρόεδρο. Καλησπέρα. Πρόεδρε, η ομάδα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, συνέχεια νίκες. Το περιμένατε αυτό? Αλλάξατε προπονητή και έγινε η μαγική κίνηση. Ναι, από τη στιγμή που αλλάξαμε προπονητή μετά την τρίτη αγωνιστική του πρώτου γύρου, πάμε από το καλό στο καλύτερο. Μεγάλες νίκες, είχαμε να δούμε νίκη εκτός έδρας, πέρσι δεν είχαμε ούτε μία. Σωστό. Φέτος κάναμε δύο νίκες εκτός έδρας και σε δύσκολες αντιπάλους και δύσκολες και στη Ρόδο και στη Λάρισα. Πάμε καλά, είμαστε μέσα στους στόχους μας και τους οικονομικούς. Τους οικονομικούς μάλλον τους έχουμε υπερβεί κιόλα, πολύ περισσότερο. Δεν περιμέναμε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πήγαινε τόσο καλά. Πάει τόσο καλά που δεν το περιμέναμε. Έχει συσπηρωθεί για πρώτη φορά στον μπασκετικό ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, από το ποδόσφαιρο, από το βόλεϊ, από όλος ο κόσμος έχει συσπηρωθεί γύρω από αυτό το τμήμα του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, αλλά τα τελευταία χρόνια και πολλές λύπες. Πιστεύω βρήκαμε το δρόμο μας, κάναμε δύο πολύ καλές μεταγραφές και τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Τριλιδάκη, δύο εκπληκτικά μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Τριλιδάκης μέχρι πρότινος ήταν και στις διοικήσεις, ξέρει από διοίκηση, ήταν στις διοικήσεις του ποδοσφαίρου. Ναι, και ο κ. Κατζόπουλος ήταν πάντοτε δίπλα μας. Ήταν πολύ πιο δίπλα μας ο κ. Κατζόπουλος, σαν φύλαθρος του αυτό. Δύο πολύ καλές μεταγραφές δίνουν εκπληκτικές λύσεις. Εκπληκτικές λύσεις. Και πάμε πολύ, γι' αυτό πάει η ομάδα έτσι καλά. Και ο κόσμος βοηθάει, πρόεδρε, γιατί κάτι βλέπει. Έδεσε η χημεία μας με τον, Άρη τον Λυκογιάννη, με γιώτα κι αυτός. Σωστό. Και πάμε καλά, γι' αυτό πάμε καλά η ομάδα, γι' αυτό πάει καλά. Ο κόσμος κάτι κύριε Καρακούση, στηρίζει όμως. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά παράπονα των φίλων του ΠΑΟΚ κατά την ποδοσφαιρική ομάδα και μπαίνει ως παράδειγμα η ομάδα του μπάσκετ και λέει ο κόσμος ότι το πάθος αυτό που έχει η ομάδα μπάσκετ, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός, στα time out, δεν το έχει η ομάδα ποδοσφαίρου. Πώς βγαίνει αυτό το πάθος στην ομάδα μπάσκετ? Από πού πηγάζει, πώς συντηρείται? Γιατί όντως βλέπουμε μια παθιασμένη ομάδα, εσάς, τον κύριο Χατζόπουλο, τον κύριο Τριλιράκη, τους παίκτες, τους βοηθούς, τον coach. Μας βλέπουν συνέχεια όλους εκεί. Βλέπουν το πάθος μας. Βλέπουν τη δυναμική μας. Πήραμε ένα προπονητή ο οποίος είναι περισσότερο παθιάρης. Δηλαδή είναι περισσότερο, να σας πω, κόστος του ποδοσφαίρου παρά του μπάσκετ. Δηλαδή στην οτροπία. Και αυτό έχει περάσει στους παίκτες. Βλέπεις όταν γίνεται τάμα τρίζει ο πάγκος μας. Τρίζει στην καλοκαιρία, τρίζει από το δυναμισμό, από τη θέληση και αυτά. Όλα υπάρχει κάποιος λόγος που γίνονται, δεν είναι τυχαία αυτά. Τα αποτελέσματα σας λέω δεν είναι τυχαία. Εντάξει δεν πήραμε και κάτι πρωταθλήμα, αλλά σας λέω την αφάνεια που ήμασταν, την μιζέρια που είχαμε τα τελευταία χρόνια και το λέω εγώ που ήμουν και πέρσι πρόεδρος. Εντάξει και πρόπερσι και ήμουν στη διοίκηση και. Σας λέω φέτος εμπνέουμε υγεία. Υγεία, το τμήμα του μπάσκετ εμπνέει υγεία. Σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιούσε πέρυσι ο κόσμος, κύριε Καρακούση, αν επιστρέψουν οι Αμερικανοί από τις άδειες. Και ορισμένοι δεν επέστρεψαν και το πλήρωσε. Η ομάδα φέτος, αυτά νομίζω ανήκουν στο παρελθόν. Δεν έχουμε αν θα γυρίσουν από τις άδειες, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Έτσι. Είχαμε μόνιμο ένα άγχος. Ένα άγχος, βέβαια. Έτσι. Στα παράθυρα συνήθως που γίνονται τον Φεβρουάριο, κάθε Φεβρουάριο, παίζει η εθνική.
είτε για προολυμπιακό, είτε για ευρωπαϊκό, είτε για παγκόσμιο. Οπότε εκείνος στις 20 μέρες και γινόταν σύνοτι, γινόταν και το All-Star Game, είχαμε ένα μήνα τους οποίους τους δίναμε άδεια όλες οι ομάδες, όχι μόνο εμείς, εκτός από τις ομάδες που παίζανε Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και το μόνιμο άγχος μας είναι πόσοι θα φύγουν και πόσοι θα γυρίσουν. Βεβαίως, δίκιο έχετε. Και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, γιατί η απώλεια του Σμιθ, δεν μπόρεσε να καλυφθεί και η ομάδα το πλήρωσε και αγωνιστικά, έτσι δεν είναι, πέρσι. Έτσι ακριβώς. Όταν χάνεις το πρώτο σκόρ σου. Και ο Σμιθ, σας πληροφορώ, ήταν πληρωμένος και είχε φύγει 28 Ιανουαρίου του 2020 με άδεια και ήταν πληρωμένος μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Και δεν γύρισε, εντάξει, δεν τον άρεσε το κλίμα, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι τον πείραξε. Κάποια στιγμή ήθελε να φύγει, δεν το δίναμε εμείς την ελευθέρα του, ήθελε να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, παίζοντας σε μεγαλύτερο ευρωπαϊκή διοργάνωση, ευρωπαϊκή εννοώ. Ναι. Τελικά ήμασταν στις συζητήσεις, να τον αφήσουμε, να μην τον αφήσουμε. Μπήκε στη ζωή μας ο κορονοϊός και σταματήσαν όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, οπότε έμεινε και αυτός στην Αμερική. Τα φετινά είναι αυτά που ενδιαφέρουν βεβαίως από εδώ και στο εξής, Πρόεδρε. Τα φετινά άλλο είναι αυτά που ενδιαφέρουν, λέω τώρα, πιο πολύ. Τα φετινά, κοιτάξτε, είναι όλα υπό έλεγχο. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο χρέος σε ομάδα από το 10 και μετά, ξέρω, από το 11 και μετά, σε παίκτες και αυτά, τα οποία πάνω από 70% τα έχουμε εξοφλήσει. Ναι. Μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάει πολύ καλά πάντως. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω, είμαι και αισιόδοξος σαν άνθρωπος, θα την κλείσουμε, δηλαδή τα 500 θα τα φτάσουμε. Να πούμε ότι έχει ακόμη καμιά δεκαριά μέρες, έτσι, 12 Μαρτίου νομίζω. Παίρνεις και παράτηση, μπορείς να πάρεις άλλα μέχρι 6 μήνες μπορείς, μπορεί να πάρεις άλλα ένα δίμηνο μετά και τα λοιπά, μπορείς, δεν τελειώνει στις 20 μέρες. Θα καλυφθούν σίγουρα, θα καλυφθούν σίγουρα. Γιατί να σας πω κάτι, επειδή ο κόσμος, συγκυρίες τώρα, κλειστά μαγαζιά, χαμένες δουλειές, ανεργία, όλα αυτά συμβάλλουν στο να μην έχει ο κόσμος ρευστό για να ξοδέψει. Πιστεύω το Πάσχα με τα δώρα του Πάσχα και ναι, και ναι. Είναι το δεκαήμερο να έχουμε ένα του και να το κλείσουμε το θέμα μας. Σωστά, σωστά. Έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Χατζόπουλο εδώ στο Λίμπερο και υπάρχει γενικά ένα πολύ καλό κλίμα παραμονής του προπονητή για τη νέα χρονιά. Πάρα πολύ καλό κλίμα. Ναι, και για την παραμονή του προπονητή στη νέα χρονιά, λέμε. Και ήθελα να πω στον κόσμο να ξέρουν ότι τα λεφτά δεν θα φύγουν στις σπατάλες, θα φύγουν για ιερό σκοπό για να εξυγειωθεί οικονομικά ο ΠΑΟΚ. Να ξέρουν δεν θα κάνουμε ούτε μία σπατάλη να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα, να πούμε όχι γιατί να κάνουμε 500.000 ομάδα, να κάνουμε 2 εκατομμύρια ομάδα και να αρχίσει πάλι ο φαύλος κύκλος. Ναι. Θα κάνουμε ομάδα όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας, αυτά, μας επιτρέπουν 600.000 ομάδα, κάνουμε 600.000 ομάδα. Όσο μας το επιτρέπουν, δηλαδή δεν θα κάνουμε υπερβάσεις. Να ξέρουν ότι θα πάνε σε ιερό σκοπό. Θα εξηγιάνουμε τον ΠΑΟΚ να μην χρωστάει σε κανέναν. Οπότε μπορεί τότε να βρεθεί και κάποιος επενδυτής, ο οποίος θα πάρει έναν ΠΑΟΚ χωρίς βαρύδια οικονομικά. Ο προπονητής θα μείνει και του χρόνου. Ο προπονητής θα μιλήσουμε ακόμα νωρίς είναι, μιλάμε με τον προπονητή, είμαστε πολύ κοντά με τον προπονητή. Σε καθημερινή βάση έχουμε επαφές, σε καθημερινή 2 και 3 φορές. Είναι κοντά, έδεσε και αυτός με τον ΠΑΟΚ. Τον άρεσε η πιεσμή του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ ξέρεις έχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρεις, δεν είναι μια ομάδα, έχει και άλλα αντεσού. Σωστά. Με το φίλο σας τον Δρακόπουλο τι έγινε τελικά στο Συμβούλιο, τον βοηθήσατε εσείς? Το βοηθήσαμε, δεν υπήρχε δόλος από την πλευρά του κ. Δρακόπουλου, γιατί από τη στιγμή που είχε και φορολογική και ενημερότητα και ασφαλιστική, άρα κάποια παράληψη έγινε και δεν έφτασε στα... γιατί ο δρόμος πώς είναι, πρώτα πάει το συμβόλαιο στον ΕΣΑΚΕ, ο ΕΣΑΚΕ ειδοποιεί την ΕΟΚ και η ΕΟΚ βγάζει το δελτίο. Ο ΕΣΑΚΕ δεν βγάζει δελτία, απλώς ότι κατετέθη το σύνομο το συμβόλαιο.
το συμβόλαιο. Αυτό δεν έγινε, δεν έφτασε σε εμάς. Τώρα από ότι το συμβούλιο που κάναμε προχθές, είπε και το στείλαν, τώρα δεν έφτασε. Θα δούμε τώρα. Ψηφίστηκε η πλειοψηφία να πάει στον αθλητικό δικαστή. Θα δούμε τώρα. Δεν είναι ότι θα σίγουρο ότι θα δικαστεί, θα καταδικαστεί κτλ. Θα δούμε τώρα. Γιατί έχω αυτά. Γιατί είχε από τις 24 του μήνα Φεβρουαρίου ο Ηρακλής και φορολογική και ενημερωτά. Είχε τα πάντα. Τώρα ότι δεν φτάσαν στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ το συμβόλαιο, δεν ξέρω τώρα. Κάποιος θα φταίει. Το θέμα είναι πώς έβγαλε ο χωρίς να την ειδοποιήσει ο ΕΣΑΚΕ. Αυτό δεν το ξέρω. Εκεί είναι όλη η ουσία. Μια κυρία έχει πάρει το... Μίλησα και μαζί, γιατί είμαι στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, μιλήσαμε μαζί. Ανέλαβε την ευθύνη ότι κακώς έβγαλε το δελτίο. Μια κυρία υπάλληλος της ΕΟΚ. Μπράβο. Άρα δεν φταίει ο Ηρακλής γι' αυτό. Δεν άκουσα. Δεν φταίει ο Ηρακλής γι' αυτό, λέω. Κώστα. Αν δεν το έβγαζε. Κώστα. Θα ήταν καλό για τον Ηρακλή. Ναι. Θα έλεγε για μην το βγάλει, κάτι δεν έκανα καλά. Θα ψαχνόταν. Οπότε θα έβλεπε ότι δεν πήγανε το συμβόλαιο στο Μεσάκε. Καταλάβατε. Ότι το έβγαλε δεν τον έκανε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα, πρόεδρε, συγγνώμη. Δηλαδή, η κυρία αυτή, χωρίς να ξέρει κανένα από τον Ηρακλή, έβγαλε το δελτίο. Από μόνη τους. Από μόνη τους βγάζουν δελτία χωρίς να συνειδητοποιήσει ο Ισάκη, τι λες, Κώστα. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Έγινε εντάξει. Είναι παρατυπία. Αυτή βέβαια, φυσικά. Παρατυπία εκεί είναι. Βέβαια. Το ΤΕΟΚ έβγαλε χωρίς ειδοποίηση από τον Ισάκη. Έπρεπε να πει, η κυρία λοιπόν να πάρει τον Ηρακλή και να του πει: Μεγάλε, δεν έχει στείλει το. Πώς θα σου βγάλω εγώ το δελτίο που ζητά. Δεν γίνεται να το βγάλει από μόνη τη. Ας αφήσουμε λοιπόν τον αθλητικό δικαστή να κρίνει. Ας τον αφήσουμε. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Θα πάει στον αθλητικό δικαστή τώρα. Υπόθεση τη στείλαμε δηλαδή από τον ΕΣΑΚΕ που χθες υπεγράψαμε. Και αυτό τώρα θα δικαστεί πιστεύω σε 15 μέρες. Αν όχι αυτή την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη πρέπει να δικαστεί. Την Παρασκευή είπανε, πρόεδρε, αυτή την Παρασκευή είπανε. Παρασκευή αυτή, να μπορεί. Υπάρχει ένα μήνυμα για τον πρόεδρο. Από το φίλο τον Μπαλαντέρ, είναι πολύ δυσάρεστο για τον κόσμο και κρίμα για την ΚΑΕ που δεν μπορεί ο κόσμος να στηρίξει αυτή την καταπληκτική προσπάθεια μέσα από το γήπεδο. Καλησπέρα σας, λέει ο Μπαλαντέρ. Πρόεδρε. Συμφωνώ. Επέρσι, λόγω του κορονοϊού, είχαμε κάνει δύο sold out με τον Άρη. Παίζαμε στις 4 Ιανουαρίου, Κυριακή, και Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Κάθε πρωί πάω στο γραφείο μου. Λένε μην έρχεστε και μου παίρνουν τα κορίτσια από το γραφείο. Λέει πρόεδρε, μην έρχεστε, γίνεται τη τρελή. Λέει θα βρείτε τον πελάτη. Τι έγινε, παιδιά, κατάληψη. Λέει τελειώσανε, κάναμε sold out 2 μέρες πριν και ήρθε ο κόσμος να πάρει εισιτήρια και μας βρίζει. Τρολάθηκα. Δηλαδή, σας μιλώ τώρα δήμο. Επίσης και με τον Παναθηναϊκό κάναμε sold out. Παρά κάτι λίγα εισιτήρια. Δηλαδή, αυτά εδώ μας λείπουν. Άλλο το γεμάτο το παλατάκι και άλλο το άδειο το παλατάκι. Και μιλάμε για 8.500 εισιτήρια. 8.450 είχαμε κόψει με τον Άρη. Και έπαιζε, να σας πω τώρα, ποια είναι η διαφορά. Έπαιζε ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο, τότε έτσι ήμασταν. Ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο και είχαμε κάνει ο sold out. Και πάμε και παίζουμε στην Αθήνα σε άδεια γήπεδα. Τα οποία είναι το 1.500 και το 1.200 και είναι σε άδεια γήπεδα. Και αυτοί μας κουνούν το δάχτυλο. Με τη φετινή προσπάθεια, πρόεδρε, νομίζω ότι το Παλατάκι θα είχε μία βάση 3.000 φίλων του ΠΑΟΚ σε κάθε μάτς. Ακόμα και στα μη ντέρμπι. Πέρσι, μην ξεχνάτε, κόψαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 2.000 διαρκείας. Πέρσι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Κόψαμε 2.000 διαρκείας είχαμε. Δηλαδή, δεν το συζητάμε ασφαλώς για την οικονομική ζημία που έχει η ΚΑΕ. Μιλάμε για την ενέργεια που θα είχαν οι παίκτες με τον κόσμο στην Κερκίδα. Εγώ πιστεύω τρεις ομάδες έχουν πληγεί τόσο πολύ οικονομικά. Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Άρης, είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Πληγήκαμε αυτές τις τέσσερις ομάδες με τα εισιτήρια πάρα πολύ και με τα διαρκείας φυσικά και τα πάντα. Αλλά περισσότερο οι τρεις. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ. Και ο Ηρακλής, πρόεδρε, γεμάτο γήπεδο είχε. Εμείς, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει μεγάλη διαφορά με τις άλλες ομάδες, ο Φιλανθρός δεν πήγαινε. Τι να πάνε, Παναθηναϊκός Μεσολόγγι, ναι. Ή Παναθηναϊκός Λάρισα.
Καταλάβατε. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ο Άρης το κάνει sold out συνέχεια δηλαδή. Και, και το Παλέ και η ΑΕΚ έχει καινούργιους φιλάθλους, γιατί κάτι κινείται και εκεί. Βλέπετε από την αφάνεια που ήταν και από την τρίτη εθνική στο μπάσκετ, ανεβήκανε, κάναν β' εθνική, δώσαν όραμα, μπήκε ο Αγγελόπουλος, έδωσε όραμα στον κόσμο, στην ομάδα, πήρε τίτλο ευρωπαϊκό. Εδώ αγοράζουν οι δικές μας οι ομάδες εισιτήρια, έβγαλε ο Άρης και έκανε τρία sold out χωρίς να πηγαίνει στο γήπεδο. Οι δικές μας οι ομάδες τους στηρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό σας λέω και έχουμε τους κάτω και μας κουνάει σε αυτό το δάχτυλο. Πηγαίνω τώρα στα συμβούλια που πάει πιο. Δηλαδή δεν τρελαθώ, ρε παιδιά, δεν τρελαθώ. Και εμείς σας λέω, τις 4 Ιανουαρίου πέρσι του 2000 έπεσε ο τελευταίος με τον προτελευταίο και είχαμε 8.500 εισιτήρια. Τι λέτε τώρα. Στο ίδιο έγινε και στην πρώτη αγωνιστική, το Σεπτέμβριο που είχαμε παίξει με τον Άρη, ήταν sold out στο Παλέ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που τα καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε. Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα. Βασικό, βασικό. Να είστε καλά.